Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τα νέα από το MasterChef 7. Προσεχώς, τεστ δημιουργικότητας. Μαρία, τι σχέση έχεις με αυτό? Εμένα, ρωτάς, εγώ τώρα ήρθα, εσύ θα μου πεις που είσαι και νικητής, που θα δώσει πλεονεκτήματα, που θα δώσει μειονεκτήματα και για ποιο λόγο. Μετά την ασυλία που έδωσα στον Ηλία, πες στην ομαδική, ναι, wow. Τι έκανα, Μορφύρη, γιατί να πάρει ασυλία? Σαν να ξαναμπήκα στο παιχνίδι όπως την πρώτη φορά, δηλαδή έγινε πάλι μπάχαλο. Στο σπίτι έχει γίνει ένας πάνικος, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μαγειρικά όπλα, βγάζουν τα ψυχολογικά τους όπλα, τα οποία νομίζουν ότι θα δουλέψουν αρνητικά πάνω μας. Αλλά έχουν μείνει στο νομίζουν. Εγώ όταν μου δόθηκε ευκαιρία να ξανάρθω στο σπίτι, θεώρησα ότι θα έρθω να διασκεδάσω, να ευχαριστηθώ, να γελάσω, να τρολάρω, γενικά να περάσω καλά όπως τότε. Δεν περίμενα τόσα άτομα τελικά να με περιμένουν στη γωνία, άτομα που έχουν δηλώσει ότι είναι φίλοι μου και κοντά μου, όπως ο Νίκος, η Στέλλα και ο Αλέξανδρος. Δεν νιώθω πλέον καθόλου ασφαλής εδώ πέρα. Το αστείο είναι ότι προέκυψε όλο αυτό που μια ασυλία που έδωσα στον Ηλία. Το να διαφωνείς είναι δικαίωμά σου. Το να μου έρχεσαι κατάρες, ξεπερνάς τα όρια. Μια εβδομάδα έχει περάσει, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, τι σκέφτεσαι, λοιπόν, δηλαδή κρεμόμαστε. Καταρχάς, Νίκος Τράκας. Καμία σχέση. Άνθρωπος. Έχω χάσει, δύο φορές ατομικά που έχουμε έτσι την κόντρα. Και καλά, κανονικά, φυγές αγκαλιά. Ναι. Έχασε και έγινε, παιδιά, άλλος άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να χάνει. Δεν το έχω ξανά. Παίζει μόνο για να κερδίζει. Δεν παίζει για να παίξει. Παίζει για να κερδίζει. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια και μια ευγενή άμυλα μεταξύ μας. Δεν περίμενα τόσο hate. Τόσες κακίες. Αυτός παρά είναι hater. Τόσο. Τι, δηλαδή, δηλεύομαι. Πίκρα. Σαν τον καφέ που πίνει η ματσουκαρούλα, τι είναι. Πραγματικά. Λοιπόν, και είναι μια. Ήταν πολύ άσχημο. Μια μαχαιριά. στην κακή ανθρώπινη σκέψη. Ορίστε τώρα, είδες πώς αποκτάει νόημα το μειονέκτημα. Δεν θέλω να σου δώσω μειονέκτημα. Για να μην καταφέρεις να μαγειρέψεις. Πες λίγο την Ατακά. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να σου δώσω μειονέκτημα. Το διεκδικείς το μειονέκτημα. Τα πλεονεκτήματα τα οποία έχω σήμερα δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον να μαγειρέψει καλά. Τα πλεονεκτήματα που έχω σήμερα θα στιγματίσουν αυτούς που θα επιλέξω. Γιατί επιτυχίες κουζίνες θα έχουμε όλοι, αλλά σαν άνθρωποι μερικοί απέτυχαν. Θα στοχεύσω στον Τράκα για τη χείριστη αντιμετώπιση που έλαβα. Θα στιγματίσω τη Στέλλα, γιατί η Στέλλα βλέπει μόνο φαντάσματα, βλέπει πολέμους, μιλάει για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, μιλάει για ερωτικές σχέσεις μόνη της, αν και όλοι γνωρίζουν ότι αν υπάρχει μια ερωτική σχέση είναι η δική της. Και εννοείται ο τρίτος που θα επιλέξω, ίσως να είναι και μια έκπληξη, είμαι ανάμεσα σε κάποια άτομα, τον Ηλία, να γίνει ένα challenge μεταξύ τους, αφού τον θεωρούν τόσο κακό μάγειρα, ή τον Αλέξανδρο, διότι και εγώ έχω μπερδευτεί. Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε. Είμαστε εχθροί, δεν είμαστε. Προφανώς και προστασιοποιούμε πλέον. Θα ξαναγίνω αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου όταν μπήκα. Θα διασκεδάζω, θα γελάω, θα τρολάρω. Και το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι όποιος βρεθεί μπροστά μου και με εμποδίσει να το κάνω αυτό, θα περάσω από πάνω του. Αυτά ήταν τα νέα από το MasterChef 7. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα, να έχετε ένα καλό πρωινό. Τα καλύτερα, παιδιά. Όχι.